Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 12 Ιουλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στη δημοσιότητα βίντεο από τη συμπλοκή στο Λαγανά Ζακύνθου που δείχνουν λεπτό προς λεπτό τη δολοφονία του Αμερικανού τουρίστα. Το Ιόνιαν αποκαλύπτει το βίντεο που δείχνει πώς ξεκίνησε ο καυγάς μέσα στο μπαρ. Σοκαριστικές εικόνες. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες. Ποια η υπερασπιστική γραμμή των δικηγόρων τους. Χιλιάδες τρέματα πρασίνου παραδόθηκαν στις φλόγες της Ορθονίας Ζακύνθου. Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Στις φλόγες τυλίχθηκε εργοστάσιο ζωοτροφών στο πεδίο βολής στην Κόρινθο. Δύο φυτείες με 205 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν με τη βοήθεια ελικοπτέρου της αστυνομίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Καλαμάτας. Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας. Τεράστιο πρόβλημα στις τουριστικές περιοχές. Λεπτό προς λεπτό κατέγραψαν τη δολοφονία του 22χρονου Αμερικανού τουρίστα στη Ζάκυνθο κάμερες ασφαλείας από τα κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους μεταξύ άλλων δύο βίντεο, στα οποία φαίνεται ο καυγάς που ξεκίνησε μέσα στο μαγαζί που βρισκόταν το θύμα και οι φερόμενοι ως δράστες, αλλά και η καταδίωξη στο δρόμο του Λαγανά που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του φοιτητή. Να δούμε το ρεπορτάζ, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι θα προβληθούν σκληρές εικόνες. Ο 22χρονος Αμερικανός τρέχει να ξεφύγει από τους διώκτες του, όμως ένας από αυτούς καταφέρνει με μια δυνατή κλωτσιά στα πλευρά να τον σοριάσει στο έδαφος. Οι υπόλοιποι από την ομάδα των Σέρβων αρχίζουν να τον χτυπούν ανελέητα, κυρίως με κλωτσιές. Τα δολοφονικά χτυπήματα είναι στοχευμένα σε πρόσωπο και κεφάλι και συνεχίζονται από τους δράστες για αρκετά δευτερόλεπτα. Όταν καταλαβαίνουν ότι ο γεμάτος αίματα άτυχος Αφροαμερικανός έχει χάσει τις αισθήσεις του, σταματούν. Στο βίντεο που δημοσίευσε το πρώτο θέμα φαίνονται περίοικοι και θαμώνες